είναι ψεύτικος. Είναι εφήμερος. Κλείνουμε τα μάτια μας και αυτός μένει αμίλητος, δεν μας συγκινεί καθόλου. Ο Χριστός είναι ο θησαυρός μας. Γι' αυτό και είπε, όπου είναι ο θησαυρός, εκεί είναι και η καρδιά μας. Δώσ' μου, παιδί μου, την καρδιά σου. Αυτό θέλει ο Χριστός. Άλλωστε, αυτός είναι και που μας έδωσε και την καρδιά. Εμείς δεν φέραμε τίποτα απολύτως στον κόσμο. Αυτή την καρδιά, με μία αρετή και μόνο, ζητάει να την αγιάσει ο Κύριος, αρκεί να του τη δώσουμε. Ρωτάει τον Πέτρο στο σημερινό Ευαγγέλιο, σαν να μην γνωρίζει, έλα όμως που είναι μέσα και την βλέπει με κάθε λεπτομέρεια την καρδιά του Πέτρου, Σίμων Ιωνά, αγαπάς με, με αγαπάς. Άραγε να μην γνώριζε ότι τον αγαπάει ο Πέτρος. Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε. Μα το γνωρίζεις, Κύριε, γιατί με ρωτάς. Σε αγαπώ. Είδας, γνωρίζεις ότι φιλώσε, ότι σε αγαπώ. Ο Κύριος επαναλαμβάνει το ερώτημα. Με αγαπάς, Σίμων Ιωνά. Κύριε, σε αγαπώ. Επαναλαμβάνει και πάλι ο Κύριος το ερώτημα. Σίμων Ιωνά, φιλείς με. Για τρίτη φορά. Τρίτη φορά. Και τις τρεις φορές ο Κύριος, αφού του λέει ο Πέτρος ότι ναι Κύριε σε αγαπώ, και τις τρεις φορές του λέει πείμενε την πρώτη φορά τα αρνία μου, πείμενε τα προβατά μου, πείμενε τα προβατά μου. Υπάρχει η εξής διάσταση, περίγραμμα, όχι μόνο για τον Πέτρο, για όλους μας. Παιδί μου, λέγεις στον καθένα από εμάς, με αγαπάς. Σε αγαπώ, Κύριε, απαντάμε εμείς, όπως απάντησε και ο Πέτρος. Αφού με αγαπάς, αγάπησε τον αδελφό σου. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Θεός αγάπησε. Και αγάπη ζητάει από εμάς και η αγάπη στο πρόσωπο του δείχνεται μόνο με την αγάπη στον αδελφό μας. Όποιος κι αν είναι αυτός. Όποιος κι αν είναι αυτός. Μην είμαστε Φαρισαίοι, αδελφός μας να λέμε ότι είναι ο αδελφός μας κατά σάρκα ή ο αδελφός που ανήκει στην ίδια χώρα, στην ίδια πατρίδα, στην ίδια φυλή. Όχι. Όλοι οι κάτοι της, η γη της γης. Ο Θεός είναι Πατέρας όλων και ο Κύριος είναι Κύριος όλων. Έτου λέγει, Πέτρε του λέγει. Ξέρω ότι με αγαπάς και κοιτάξτε τι του λέγει παρακάτω. Επειδή με αγαπάς, εσύ βέβαια αυτή τη στιγμή δεν το βλέπεις,
εγώ ο Κύριός σου και ο Θεός σου, που γνωρίζω την πορεία της ζωής σου, στο αναφέρω. Μετά από χρόνο που εγώ γνωρίζω, άλλος θα σε δέσει, άλλος σε ζώσει. Θα σε δέσει. Και ο Απόστολος Παύλος δέχτηκε με αλυσίδες, από τη στιγμή που γνώρισε τον Κύριο και μετά, πάντα με αλυσίδες ήταν ο Απόστολος Παύλος και φώναζε, η αλυσίδες είναι η δόξα μου. Χαιρότανε. Και στον Φίλικα, τον βασιλιά που τον ανέκρινε, τον Απόστολο Παύλο, και απολογήθηκε μπροστά του και σαγηνεύθηκε ο βασιλιάς από την ομιλία του. «Αχ, Παύλε», του λέει, «παραλίγο να με κάνεις χριστιανό». Και τα απαντάει ο Απόστολος Παύλος. «Ναι, να γίνεις χριστιανός, αλλά σου εύχομαι να μην φορέσεις τις αλυσίδες που φοράω εγώ». Οι αλυσίδες ήταν η δόξα του. Και στον Πέτρο που του είπε, «άλλος θα σε δέσει», σημειώνει παρακάτω, του το είπε αυτό για να του δείξει με ποιο τρόπο επρόκειτο να πεθάνει. Με ποιο τρόπο επρόκειτο να δοξαστεί. Και σημειώνουμε εδώ, το λέει και το Ευαγγέλιο, του φανέρωσε με αυτό το τρόπο ότι θα τον δέσουν και θα θανατωθεί. Δεν του είπε μας θα θανατωθείς, αλλά θα δοξάσεις το Θεό. Το θάνατο το ονόμασε δόξα. Θυμόσαστε? Πάτερ, δόξασόν με παρά σε αυτό. Λίγο πρωτού σταυρωθεί ο Κύριος, παρακαλάει τον πατέρα του και του λέει, δόξασέ με παρά σε αυτό, δίπλα σου. Και ζητούσε με αυτή την προσευχή το σταυρικό θάνατο. Δεν υπάρχει θάνατος. Δεν υπάρχει θάνατος. Ήρθε ο Χριστός για να γίνουμε αθάνατοι. Είναι δόξα αυτό το πράγμα. Αυτά εδώ που έχουμε μπροστά μας, τα έχουμε για να πούμε, Κύριε, ελέησέ τους. Μου κάνει εντύπωση που μελετάω σχεδόν κάθε μέρα τον Άγιο Παΐσιο, τα βιβλία του, που ζητούσε από τον Κύριο να βγάλει από την κόλαση ανθρώπους και να πει ο ίδιος, και συμπληρώνει, «Κύριε, μα εκεί που είσαι εσύ δεν είναι ο παράδεισος, αφού εσύ είσαι ο παράδεισος». Αδελφοί μου, να πω και αυτό και να τελειώσω. «Κύριε, καλά, εγώ θα φύγω με αυτόν τον τρόπο που εσύ μου είπες θα με δέσουνε». Για πες μου για τον Απόστολο Ιωάννη, και του λέει, ούτως ο Ιωάννης δε τι, με ποιο τρόπο θα φύγει από τον κόσμο. Του λέει, άστο αυτό, μη σε νοιάζει για τον αδελφό σου, εσύ τον εαυτό σου θα κοιτάξεις. Γι' αυτόν είμαι εγώ, για τον εαυτό σου και μόνο για τον εαυτό σου. Αδελφοί μου, φεύγουμε, δόξα μας περιμένει. Αυτό ας το καταλάβουμε καλά και ας του μιλάμε κάθε στιγμή, κάθε λεπτό του Κυρίου, να του λέμε, όχι για τον εαυτό μας. Όχι, δεν μας στοιχίζει πολύ αυτό το πράγμα. Όποιο βγει και διαβάσουμε αγιωτικό, θα δούμε, Κύριε, σώσε τον κόσμο, σώσε τα αδέλφια μας. Και έτσι θα έρθει μέσα μας αυτό που λέγεται αγάπη. Έτσι θα μπορέσουμε να σκύψουμε το κεφάλι κάτω στο πικρό λόγο του αδελφού, που δεν είναι πικρός αλλά η σωτηρία μας. Έτσι θα ανοίξει η πόρτα του Παραδείσου και θα μπούμε μέσα. Αμήν.